μας, όπως ήδη γάνει το μιλίο καλά τους θεσμικούς εκπροσώπους φορέων, οργανισμών, γιατί η δημοκρατία πιστεύουμε έτσι εκφράζεται και μάλιστα με ανοιχτό διάλογο, γιατί μας είχαν συμβουλέψει πολλοί και διάφοροι να κάνουμε κλειστές τις συναντήσεις. Εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ καμία συνάντηση, θα καλέσουμε τους εκπροσώπους για να μιλήσουν απευθείας με τον κόσμο, με τον λαό, να εισπράξουν τα προβλήματα τα οποία είναι και δικά μας η καθημερινότητα των συναδέλφων μας, είναι και δικιά μας καθημερινότητα. Έτσι αποδέχθηκε ο διοικητής, ο κ. Τσακίρης του ΟΕΕ, μαζί με τον υποδιοικητή και την διευθύντρια του Ταμείου, για να μας παρουσιάσει να γίνει μια ημερίδα. Η ημερίδα κινήθηκε σε εντάξεις, όπως είναι λογικό και εμείς τον περιμέναμε. Ο ασφαλιστικός μας φορέας με τις παθογένειες που έχει τόσα χρόνια, έχει πάρα πολλά προβλήματα και όπου τα καταθέσαν πολύ εύστοχα οι συνάδελφοί μας όσον αφορά το κέντρο ίσπραξης, και είναι και δικιά μας δέσμευση και δικιά μου, δεν έχει κλείσει το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, όπου κανείς δεν μπορεί να διώκει κανέναν όταν έχει αυτασφάλιση και πληρώνει μόνος του. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα μείον τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Αναδείχθηκαν πολλά προβλήματα των επαγγελματιβίων τεχνών. Αυτό όμως το επίμαχο σημείο που εγώ δεν περίμενα ποτέ να φτάσει και να δεν υπήρχαν δεκάδες, χιλιάδες προβλήματα, ήταν ότι ο διοικητής μας είπε να πάμε στην Βουλγαρία, αν δεν μας αρέσει εδώ ή αν δεν μπορεί να πληρώνουμε. Εγώ αυτό δεν το άκουσα. Και αν υπόθηκε, μπορεί να υπόθηκε κατηδίαν να πέρασε τα ζήτητα χαριτολογώντας ή λέγοντας ότι αν δεν μπορείς και δεν θέλεις, δεν είναι τίμιο και πατριωτικό να πας σε μια γειτονική χώρα. Εγώ προσωπικά δεν το άκουσα. Όλη η κουβέντα ήταν σε κλίμα τέτοιο το οποίο έχει να αναδείξει τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Ήδη και αυτό είναι και πρέπει να μείνουμε εκεί πραγματικά, να κοιτάξουμε το δέντρο και όχι το δάσος. Ήδη κανείς δεν μένει χωρίς ιατροφαρμακευτική προείθαμψη. Το τονίζω από το βήμα αυτό στους συναδέλφους μου, ότι αυτοί που χρωστάνε να πάνε αύριο και να θεωρήσουν τα βιβλιαρία τους. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης ότι έχει γίνει, δέσμευση του διοικητή ότι μπορούν να θεωρήσουν τα βιβλιαρία. Είναι μεγάλο κεφάλαιο γιατί εμείς που εκπροσωπούμε τους συναδέλφους μας έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το τομέα. Ανθρώπους δηλαδή που τους έχουμε στα ράτζα, που τους είχαμε απ' έξω, που δεν νοσηλευόταν τα προηγούμενα χρόνια, λύθηκε ένα θέμα το οποίο πίεζαν συνδικαλιστικές οργανώσεις, τόσο ΕΣΕΗ, ΕΣΕΒΕ, αλλά και η Κεντρική Ένωση των Μικρομεσαίων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πραγματικά γίνεται πράξη. Οπότε ο κάθε επιχείρημα, ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος χρωστάει στον ΟΕΕ, μπορεί να θεωρήσει το βιβλίο ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, με το νέο υπερταμείο. Άσχετα με το ύψος της οφειλής. Άσχετα. Απάντες. Δεν μένει κανείς χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ρητά. Και όποιος δεν, σε όποιον δεν γίνει, όποιος έχει δηλαδή πρόβλημα, για να το λέμε έτσι πιο απλά, να απευθυνθεί σε μένα ή στην διοίκηση του ΟΕΕ. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης ότι όλοι έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τώρα, κάποιος που έχει ρύθμιση, μέσα σε δύο μήνες, αν έχεις ρύθμιση, μπορείς να τη χάσεις, αλλά πρέπει να πας μετά στην άλλη διαδικασία, σαν να τον ανασφάλιστο. Αν έχεις ρύθμιση και δεν πληρώσεις και χάσεις τη ρύθμιση, τότε υπάρχει θέμα. Πάντως, για δύο μήνες μπορείς να περιμένεις. Δεν έχει δικαίωμα να σου κόψει μέσα σε δύο μήνες την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε αυτούς που είναι ενήμεροι και πληρώνουν εισφορές, μέχρι δύο μήνες μπορούν να αργήσουν να πληρώσουν την οφειλή τους στον ΟΕΕ και θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να τους κοπεί. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, η οποία πραγματικά δίνει λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Επίσης, με το νέο ταμείο, το οποίο από πρώτη του μηνός λειτουργεί, από 1η Ιανουαρίου, θα πληρώνει πλέον ασφαλισμένος το 20% των καθαρών εισοδημάτων του από την κύρια απασχόλησή του. Αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί μέχρι σήμερα ένας, παραδείγματος χάρη εγώ, ο οποίος είμαι 30 χρόνια στην ενεργό δραστηριότητα, πληρώνω 500 ευρώ το μήνα. Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει, θα πληρώνω γύρω στα 200. Πραγματικά, με 500 ευρώ είναι ο κατώτατος μισθός. Έχουμε δηλαδή ένα μπόνους και το ταμείο να πάρει λεφτά, έτσι, και να είμαστε πραγματικοί πραγματιστές μέσα σε αυτήν την κικαιώνα των δύσκολων καταστάσεων που έχει βρει τη χώρα μας.
πραγματικά θα αποτελέσει, πιστεύουμε, και η σχολική ικανότητα του Ταμείου, το Ταμείο θα εισπράξει πρακτική ικανότητα, θα εισπράξει χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και έτσι να δείτε και ο ΜΕΤΟ. Λοιπόν, με αυτά τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή με την ότι κανείς χωρίς περίθαλψη, με το να πληρώνουμε το 20% των καθαρών εισόδων μας, πιστεύουμε ότι πραγματικά το Ταμείο θα μπορεί να μπει. Και δεν είχε κανένα λόγο ο διοικητής να πει πράγματα τα οποία δεν είπε. Εμείς αντιθέτως είπαμε, το 40% των επιχειρήσεων έχει κλείσει στο μελητήριό μας. Το 78% των νέων είναι άνεμοι. Το 37% των συμπολιτών μας είναι άνεμοι. Εμείς είπαμε τη βιομηχανική περιοχή μας από 4.500 εργαζόμενους σήμερα απασχολεί 400. Κανένα κοινωνικό κανάλι δεν έβγαλε όμως αυτές τις ειδήσεις. Μόνο τα παραπολιτικά συνέντευξη του Σαββάτου που έδωσα και με ρώτησαν για αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, πρέπει η πολιτεία πολύ σοβαρά να στοχεύσει και να σταθεί σε αυτή την περιοχή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Κανείς δεν είπε, γιατί λες πρόεδρε, το 2013 150 με 200.000 ευρώ ημερησίας χανόταν. Εμείς θα αφήναμε τον οποιοδήποτε κύριο Τσακίρη να παίζει στις πλάτες μας. Ο κύριε Δαφιλή, δεν τον αφήναμε. Γιατί εμείς έχουμε ματώσει γι' αυτό. Και εγώ προσωπικά το έχω χρεωθεί. Έχω ανέβει πολλές φορές στα σύνορα, έχω κάνει διαμαρτυρίες με τον οικονόμο και τον Μαδραγκάνη. Φέραμε επιθεωρητή στα σύνορα που είδε την κατάσταση τότε, τους υπουργούς και υπουργούς οικονομικών. Έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις και θυμάστε όλοι σας πολύ καλά ότι το 2012 με την αύξηση τιμής του πετρελαίου και την έναρξη των συναδέλφων μας να αντικαταστούν την αγορά, πήγαμε στη Βουλή των Ελλήνων και ρίξαμε συμβολικά πάγο, πήγαμε στους πολιτικούς αρχηγούς, δείξαμε το πρόβλημα. Λοιπόν, το τι συμβαίνει στην περιοχή. Το 2013 άνοιξε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την έρευνα που κάναμε την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου σε 1.000 δείγματα Ελλήνων και 300 Σκοπιανών. Λοιπόν, για τις διασυνεργειακές μετακινήσεις. Επίσης, κοινοποιήσαμε στην Βουλή των Ελλήνων το πρόβλημα. Εμείς θα αφήναμε οποιοδήποτε διοικητή να κάνει πλάκα με αυτό το θέμα. Το θέμα το οποίο έχει οδηγήσει στο κλείσιμο και το μαρασμό των επιχειρήσεών μας και στην ανέχεια καθημερινότητα του συμπολίτη μας. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουμε. Πρέπει να βεβαιώσω και τους Δικοματικεδόνες αλλά και τους Χλωρινιώτες ότι εμείς ήμασταν εκεί. Δεν είπε τίποτα ο διοικητής, αλλά δεν έχω διάθεση απολογίας πάνω σε αυτό. Εγώ έχω διάθεση να απολογηθούν τα μεγάλα κανάλια τα οποία δεν αναδείξαν αυτά που είπα στην αρχή της εισήγησής μου. Και όχι αν είπε ο διοικητής. Αν είπε ο διοικητής ή δεν είπε, θα τον βάζαμε εμείς στη θέση. Πολύ καλά και μπορούσαμε και το έχουμε αποδείξει αυτό. Πρέπει όμως η κεντρική πολιτεία, η κυβέρνηση να έχει πολιτική βούληση για αυτή την περιοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη, η παραγωγική ανασυγκυρότητα θα ξεκινήσουν πραγματικά από εδώ. Πραγματικά, αν θέλουμε πραγματικά να αναδείξουμε τον ιστορικό, τον θρησκευτικό, τον εναλλακτικό τουρισμό, αλλά και την μεταποίηση των προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα, του ευλογημένου αυτού τόπου, τα κρασιά μας, τα φασόλια, τις περιές, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν επενδυτικό περιβάλλον μαζί με τη διαβαλκανική συνεργασία, στην οποία το μελητήριό μας πρεσβεύει, μαζί με τις δικτυώσεις που έχει κάνει, με τις γειτονικές και όχι μόνο πόλεις. Σας το λέω ενδεικτικά για να καταλάβετε. Οι γείτονές μας, οι Σκοπιανοί, ζήτησαν τεράστιες ποσότητες κωσυβοποιημένου ευρακίνου. Υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες που βλέπουμε συνεχόμενα μέσα από τις εμπορικές συναλλαγές. Οι Σέρβοι ζητάνε προϊόντα, τρόφιμα, ζητούνται τοπικά προϊόντα. Υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο και εμείς πρέπει να το οργανώσουμε καλύτερα, να λειτουργεί σαν αντένα το επιμελητήριό μας με νέα εργαλεία, γι' αυτό και μπαίνουμε στην ηλεκτρονική ενημέρωση και όχι μόνο, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε πλεονέκτημα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος και να τα δώσουμε ως εργαλεία αλλά και ως μέτρα λύσης της ανεργίας, μείωση της ανεργίας καλύτερα και ανάπτυξη του τόπου και της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.